Πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο, αλλά κυρίως ένας είναι ο παράγοντας, ο ίδιος ο άνθρωπος. Και το παιδί έχει τη δική του ελευθερία, τη δική του βούληση, το δικό του αυτεξούσιο. Και μπορεί να πει ναι, μπορεί να πει και όχι στο Θεό. Γι' αυτό λέμε ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος. Μπορεί να είσαι σε ένα περιβάλλον που και το περιβάλλον βέβαια μιας οικογένειας, ας το πούμε, χριστιανικής, δεν είναι πάντα το ίδιο. Έχουμε, ας πούμε, γονείς που δεν ήταν εξ αρχής χριστιανοί, γίνανε μετά χριστιανοί. Τα παιδιά που γεννήθηκαν πριν μεταστραφούν οι γονείς, είναι διαφορετικά από τα παιδιά που γεννιούνται μετά, αφού μεταστράφηκαν οι γονείς. Παίζουν πολύ παράγοντες ρόλο. Αλλά παίζει ρόλο και το ίδιο το παιδί, τι θα επιλέξει. Παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα που θα έχει από τους προγόνους. Βλέπεις, άλλα παιδιά είναι καλόγουλα, έτσι, άλλα είναι στριμμένα που λέμε. Παίζει ρόλο πάρα πολύ και ο χρόνος της κυοφορίας, πώς ήταν η μητέρα όταν κυοφορούσε το παιδί. Έτσι. Αμαρτίες γονέων, λέει, παιδεύουσι τέκνα. Ισχύει αυτό το πράγμα, ανάλογα με το πώς ζουν οι γονείς και μάλιστα όταν κυοφορείται το παιδί, επηρεάζεται πάρα πολύ το παιδί. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι η αγωγή του παιδιού, έλεγε, αρχίζει από τη στιγμή της ελλείψεως. Από τη στιγμή που θα ενωθούν τα δύο κύτταρα, του πατέρα και της μητέρας, που δημιουργείται ο άνθρωπος. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η αγωγή. Και μπορούμε να πούμε και ακόμα πιο πριν αρχίζει. Ξέρετε πότε αρχίζει? Από τη στιγμή που συνδέονται οι δύο άνθρωποι για να κάνουν οικογένεια. Το πώς θα γίνει αυτή η σύνδεση, πώς θα πορευτούν έτσι μεταξύ τους, πώς θα φτάσουν στην ευλογημένη μέρα που θα γίνει το μυστήριο του γάμου. Αν φτάσουν ακέραιοι, καθαροί, στο μυστήριο του γάμου, με την παρθενία όπως θέλει ο Θεός. Ξέρετε τι αίσθηση μας είχε αυτό, για να κάνουμε τα σωστά παιδιά. Πάρα πολύ. Το παρατηρώ αυτό, όταν οι γονείς είναι καθαροί, είναι σωστοί, έχουν κάνει γάμο με παρθενία, τα παιδιά τους πάνε πολύ πιο καλά. Το βλέπεις διαχρονικά στην πορεία. Ωφελούνται πάρα πολύ τα παιδιά, όταν οι γονείς κάνουν σωστή ζωή. Καλάβατε. Γι' αυτό έχει σημασία και εσείς, ας πούμε, να ζείτε σωστά από τώρα. Γιατί μερικοί λένε, εντάξει, άμα κάνω οικογένεια θα διορθωθώ. Γιατί να διορθωθείς τότε? Από τώρα να διορθωθείς. Γιατί ξέρετε ότι ζούμε, αυτό αφήνει ίχνη μέσα μας. Και το καλό που ζούμε και κάνουμε και το κακό. Κάθε κακό που κάνεις, μια αμαρτία που κάνεις, αφήνει μια σφραγίδα μέσα σου. Και αυτή η σφραγίδα και εσένα θα σε σημαδέψει για όλη τη ζωή, αλλά αν κάνεις και οικογένεια και απογόνους, θα σημαδεύει και τα παιδιά σου. Αν είναι προς το καλό, θα τα σημαδέψεις προς το καλό. Αν είναι προς το κακό, θα πάει προς το κακό. Καταλάβατε. Ό,τι κάνουμε λοιπόν έχει έναν αντίκτυπο παγκόσμιο. Μην σας φαίνεται υπερβολικό αυτό που λέμε. Παγκόσμιο. Είτε καλό είτε κακό. Γιατί όλοι είμαστε, όπως λέει ο Απόστολος, είμαστε, λέει, αλλήλων μέλη. Ο ένας είναι μέλος του άλλου. Ο ένας είναι κομμάτι του άλλου. Και όπως, ας πούμε, στο σώμα μας, αν πονάει το χέρι μας, όλος ο άνθρωπος επηρεάζεται. Και πάει η σκέψη εδώ πέρα και λες, γιατί πονάει και τι να κάνω τώρα και να πάω στον γιατρό και άντε να του βάλω κάτι. Απασχολείται όλος ο άνθρωπος, Όταν πάσχει ένα μέλος, τι λέει ο Απόστολος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, συμπάσχουν όλα τα μέλη. Έτσι λοιπόν και η ανθρωπότητα, θα λέγαμε, είναι σαν ένας άνθρωπος. Και ο κάθε ένας από τους ανθρώπους, τις επιμέρους, είναι ένα μέλος αυτού του παγκόσμιου ανθρώπου. Όταν λοιπόν εσύ ζεις σωστά, βοηθάς όλον αυτό τον παγκόσμιο άνθρωπο να ζήσει σωστά, να ανέβει. Και αντίστροφα, αν εσύ δεν ζεις σωστά, όλη η ανθρωπότητα πάει πιο κάτω. Φαντάζεστε τι ευθύνη έχουμε. Και για μια σκέψη που θα κάνεις.
Αν είναι καλή σκέψη, βοηθάς όλη την ανθρωπότητα να ανέβει. Και αν είναι κακή, κατεβαίνει όλοι. Σε ένα βαθμό. Να, γιατί οι Άγιοι, ας πούμε, είναι μια ευλογία για όλο τον κόσμο, οι Άγιοι. Επειδή ακριβώς κάνουν σωστή ζωή, βοηθήσαν όλη την ανθρωπότητα να ανέβει. Και μάλιστα τη βοηθάνε συνέχεια, μέχρι τα τέλη των αιώνων, ας πούμε, που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Βλέπεις ο Άγιος Παΐσιος, ας πούμε, που ήταν ένας αχαμένος άνθρωπος, δηλαδή άγνωστος μέσα στο Άγιον Όρος, ποιος τον ήξερε. Και όμως τώρα έχει γίνει παγκοσμίως γνωστός. Και με τα βιβλία, όλα αυτά που έγραψε και ο ίδιος ή που κυκλοφορούν, θα βοηθάει τους ανθρώπους μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Και θα λέγανε, α, αυτό τι είπε ο Άγιος Παΐσιος. Πόσοι άνθρωποι μου λένε, έρχονται στην εξομολόγηση γιατί διάβασαν ένα βιβλίο του Αγίου Παϊσίου. Τα που κυκλοφορούν. Καταλάβετε. Γι' αυτό πρέπει πολύ να προσέχουμε στη ζωή μας. Γιατί δεν έχουμε ευθύνη μόνο για τον εαυτό μας. Έχουμε ευθύνη και για την οικογένειά μας και για τους απογόνους αν θα αφήσουμε, αλλά και για όλη την ανθρωπότητα. Επηρεάζουμε επειδή είμαστε συνδεδεμένοι όλοι. Όλοι έχουμε την ίδια ουσία. Όλοι έχουμε την ίδια φύση, την ανθρώπινη φύση. Και ο ένας επηρεάζει τον άλλο. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρφου, ξέρετε τι έλεγε. Ειρήνεψε, λέει εσύ, ειρήνεψε με την ειρήνη του Χριστού. Δηλαδή να βρεις το πνεύμα το Άγιο, να το έχεις ενεργό και να έχεις την ειρήνη μέσα σου, την ειρήνη του Θεού όμως, που δεν μπορεί να την να στην πάρει κανένας. Μα να σε χτυπάνε, μα να σε βασανίζουνε, μα να σε σκοτώνε, εσύ θα παραμένεις ειρηνικός, αυτή είναι η ειρήνη του Χριστού. Μα να σε αδικούνε, να σε βρίζουνε, οτιδήποτε, δεν σε πειράζει. Γιατί έχεις τη χαρά του Χριστού, έχεις την ειρήνη του Χριστού. Βρες αυτή την ειρήνη, έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ, και θα δεις, λέει, μετά χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν κοντά σου για να βρουν και αυτή την ειρήνη, να ειρηνέψουν μαζί σου. Λάβετε, γιατί θα αισθάνονται αυτή τη χαρά, θα την ακτινοβολείς, αυτό είναι ο Άγιος. Και θα αισθάνονται πολύ καλά άνθρωποι μόνο να σε βλέπουν. Πηγαίνουν ήταν ένα περιστατικό, έτσι αναφέρεται στη ζωή του Αγίου Αντωνίου. Και πήγαινε κάποιος 3 χρόνια συνέχεια. Και δεν πήγε τίποτα. Του λέει μια φορά ο Άγιος Αντώνιος, είναι καλά, 3 χρόνια έρχεται, θα με ρωτήσεις εσύ κάτι, όλοι με ρωτάνε. Είδες που λέμε, πάμε στην τάδε γέροντα να το ρωτήσουμε, τι να το ρωτήσουμε. Αυτός πήγε, δεν ρωτούσε τίποτα. Και τι του είπε αυτός, ξέρετε τι είπε. Μου αρκεί που σε βλέπω, Πάτε. Καταλάβατε. Μόνο που τον έβλεπε τον Άγιο Αντώνιο, το έφτανε. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει τίποτα. Καταλάβατε, γιατί εισέπρατε αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε ο Άγιος. Από εμάς εξαρτάται να αγωνιστούμε, να προχωρήσουμε. Γιατί ο Θεός το έχει δώσει αυτό, ξέρετε, το Άγιο Πνεύμα το έχει δώσει. Ειδικά σε εμάς που είμαστε βαπτισμένοι και μπορούμε να τα έχουμε αυτά όλα. Αυτά που τα λέμε καρπό του Αγίου Πνεύματος. Καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και αυτό είναι που κάνει και τους άλλους μετά να έρθουν στον Χριστό. Γιατί οι πρώτοι χριστιανοί, ας πούμε, ελκύσανε όλη την ανθρωπότητα. Πώς ξεκίνησε ο χριστιανισμός, με 12 ανθρώπους. Βάλτε και τους 70 που ήταν η ομάδα, ας πούμε, η ευρύτερη του Χριστού μας, οι 70 Απόστολοι και μερικοί ακόμα. Και μετά αυτοί οι άνθρωποι ξεχύθηκαν, ας πούμε, σε όλη την οικουμένη τότε και κέρδισαν όλη την ανθρωπότητα. Και σε λίγα χρόνια, ας πούμε, είχε κυριαρχήσει ο χριστιανισμός. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι βλέπανε τους χριστιανούς πώς λάμπανε από χαρά, πώς μεταξύ τους είχαν αυτή την αγάπη που δεν την είχαν οι ιδωλολάτρες μεταξύ τους. Είχαν αυτή την ενότητα, είχαν αυτή την ειρήνη. Και σου λέει, για κοίταξε αυτοί πώς ζουνε, πώς αγαπιούνται έτσι. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Να πάμε κι εμείς κοντά τους. Και έτσι πηγαίνανε και γινόντουσαν χριστιανοί. Για να ζήσουν αυτή τη ζωή που βλέπανε να ζουν οι πρώτοι χριστιανοί. Που λέει τα είχαν όλα κοινά.
δεν έλεγε ο ένας αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό μου, δεν τσακωνόντουσαν. Αν ένας είχε παραπάνω, τα έδινε και δεν παίρνει ο άλλος που δεν είχε. Και δεν υπήρχε φτωχός δηλαδή ανάμεσά τους. Μετά ήταν όλη την ημέρα με τις προσευχές, με το κήρυγμα, με τη Θεία Λειτουργία. Ήταν μια ζωή παραδεισένια. Κάνανε άσκηση, εγκράτεια, νηστεία, όλα αυτά. Και ο λαός λέει τους θαύμαζε. Και έτσι έκανε κύριε μου Απόστολος Πέτρος και σε μια μέρα πίστεψαν οι 3.000. Μετά 5.000. Σήμερα βλέπεις γίνεται ένα κήρυγμα, πόσοι αλλάζουν. Γιατί δεν ζούμε σωστά, καταλάβετε. Και εμείς που λεγόμαστε χριστιανοί δεν έχουμε αυτή την ειρήνη, αυτή τη χαρά του Χριστού. Ώστε να τη βλέπει και ο άλλος και να λέει, α, εδώ κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι είναι σε άλλο επίπεδο αυτοί οι άνθρωποι.